Καλημέρα Βάιε, μια χαρά. Πώς είστε? Καλά. Εντάξει. Όχι. Ναι, μιλάμε όχι, τέτοιο. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Πραγματικά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μπάλα, βλέπουμε πόσα χρόνια τώρα, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά εχθές νόμιζα τα ανέβασα πυρετό στο τέλος. Ναι. Πραγματικά. Πρέπει να έπιασε, να είχε πάρει φωτιά το κεφάλι μου. Εντάξει, είναι από τα βράδια που έρχεται να επιβεβαιωθεί, το είπα και χθες το βράδυ και γενικά το πιστεύω. Έτσι, μια ατάκα του Σερ Άλεξ Φέργκισον για το football bloody hell. Έτσι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Mm. Κάποιες φορές στα πέναλτι θα πάρεις αυτό που αξίζεις ή και αυτό που δεν αξίζεις και κάποιες άλλες φορές, και ιδιαίτερα όταν το αξίζεις, θα αποκλειστείς με έναν έτσι, πολύ πικρό και οδυντερό τρόπο, όπως έγινε εδώ χθες το βράδυ για τον Παναθηναϊκό στο Άμστερνταμ. Κοίταξα να δεις, νομίζω ότι αυτό το ζευγάρι έχει μια διπλή ανάγνωση για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη ανάγνωση, εντάξει, προφανώς έχει να κάνει με τον αποκλεισμό, γιατί αυτό είναι που μετρά στο τέλος της ημέρας, ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αποκλείσει τον Άγιαξ, αλλά από την άλλη, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο, είναι και ο τρόπος με τον οποίο έρχεται αυτό. Σωστό. Και αν βάλουμε κάτω τα 210 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο και στην Αρίνα χτες το βράδυ, νομίζω ότι στο μεγαλύτερο διάστημα αυτού του χρόνου ο Παναθηναϊκός πάνω στον αγωνιστικό χώρο, πάνω στο χορτάρι, ήταν καλύτερος από τον Άγιαξ. Και όταν φτάνει σε ένα σημείο αυτό το ζευγάρι να κρίνεται μετά από 34 εκτελέσεις πέναλτι, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ίσως και ο Θεός του ποδοσφαίρου... Τον πήγε στα όρια, τον πήγε στα όρια του. Φυσικά, ναι. Ναι, όχι ο Παναθηναϊκός, τι άλλο να κάνεις. Ναι. Δηλαδή έχασε στο Ολυμπιακό Στάδιο 1-0 την προηγούμενη Πέμπτη, στις λεπτομέρειες, δεν ήταν για να χάνει. Ήρθε χθες εδώ στην Αρίνα, νίκησε τον Άγιαξ 1-0 στην κανονική διάρκεια. Ήταν καλύτερος στην παράταση, ήταν αυτός ο οποίος δεν ήθελε το μάτς να πάει στα πέναλτι και... Εδώ θα βάλω ένα μεγάλο αν στην κουβέντα, θα πεις ότι σημασία έχει, αλλά okay, καλά, έτσι, να συζητάμε και κάποια διαφορετικά πράγματα, ότι αν θυμάσαι την αντίδραση του Άγιαξ μετά τον γκολ που δέχτηκε και την εικόνα του στην παράταση, έβλεπες ποδοσφαιριστές που τουλάχιστον μέχρι το 60-70 λεπτό έπαιζαν με μεγάλη αυτοπεποίθηση, με μεγάλες σιγουριακές μεταβιβάσεις και στις προσωπικές τους ενέργειες και στις κινήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και μετά από τον γκολ του ΤΕΤΕ, η εικόνα του παιχνιδιού ήταν πολύ διαφορετική. Έβλεπε σαν τελείως διαφορετικό Άγιαξ. Τους είχε ποτίσει το άγχος, δεν μπορούσαν να το δει. Νικόλα, και όχι μόνο οι παίχτες. Και ο Φαριόλη έκανε πράγματα τα οποία δεν τα καταλάβαινα. Δηλαδή έβγαζε back και έβαζε center four. Δεν τον βοήθησαν. Η τελευταία αλλαγή ήταν αυτή. Γιατί και η πρώτη τελευταία. Και ο Μπεργκβάιν και ο Μπρόμπεϊ μπήκανε στο γήπεδο και βγήκαν και ο Ρέντς και ο. Ναι, απλά εκεί υπήρχε ο Ρέντς ακόμα ως back. Αριστερός back, αν θυμάμαι καλά. Γιατί την τελευταία αλλαγή έχει έρθει αριστερός Μπάκο Τέιλορ. Ναι. Που είναι δεκάρι. Σωστό. Δηλαδή έχεις απόλυτο δίκιο. Τους έπιασε ένας πανικός. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί διαφορετικά αν ο Παναθηναϊκός είχε σκοράρει πιο νωρίς. Δηλαδή αν είχε μπει για παράδειγμα το τέταρτο του Τζούρισιτς. Αν είχε πάει μπάλα μέσα στην ευκαιρία του Τσέριν ή στην κεφαλιά του Ίγκασον. Τέλος πάντων, μην το πάμε τώρα κι εγώ στο αν, γιατί ξέρεις κάποια πράγματα τα σκέφτομαι περισσότερο από το παιχνίδι. Η δεύτερη ανάγνωση λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αυτά δύο παιχνίδια έδειξε ότι έχει μια καλή ομάδα, ότι έχει μια ομάδα η οποία εξελίσσεται μέσα σε αυτό το καλοκαίρι στα χέρια του προπονητή. Ένας προπονητής ο οποίος εχθές μετέδωσε και με το feedback που λένε στην Αγγλία και με αυτά που έλεγε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του μάτσα, αλλά και με τις κινήσεις του, την πίστη του για την ανατροπή. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο το οποίο, όχι, λογικά δεν το έχει πιάσει η κάμερα, το βλέπαμε εμείς από πάνω ψηλά. Μετά το δοκάρι του Άγιαξ στο 88 λεπτό, έτσι, που όλοι νομίζουν ότι είναι offside, αλλά δεν είναι offside. Αν η μπάλα πήγαινε μέσα θα μετρούσε. Δεν είναι offside, τελικά, Ρενικό. Νομίζω ότι είναι offside. Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Εντάξει, δεν το μάθουμε και ποτέ. Πήγε η μπάλα στο δοκάρι. Εκεί βλέπεις έναν προπονητή, οι αντιδράσεις του, να είναι, πάμε τώρα να το βάλουμε. Δηλαδή να τους πορώνει, να τους σηκώνει, και είμαστε στο 88 λεπτό. Μένουν πόσα, ξέρω εγώ, 5-6 λεπτά και ο Παναθηναϊκός ακριβώς στην επόμενη φάση βάζει τον γκολ. Όλη αυτή η πίστη λοιπόν του προπονητή μεταφέρθηκε στο σύνολο. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πρέπει να το πιστέψει. Το πίστεψε, πήρε το match, το έστειλε στα πέναλτι και εκεί εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, το έχουμε ξανασυζητήσει στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω στην ημέρα, πιστεύω στις λεπτομέρειες, στις στιγμές. Εκεί ο Άγιαξ ήταν πιο ψύχρεμος, πιο αποτελεσματικός. Έκανε ο Πασβίρ στα 40 του την υγεία του να έχει το παιδί να παίζει μέχρι τα 60 του,
αλλά έφτασε 40 χρόνια για να κάνει 5 αποκρούσεις στα πέναλτι και να πετάξει έξω στον Παναθηναϊκό. Ήταν μια μυθική διαδικασία για την οποία έχω δει σήμερα το πρωί πάρα πολλά δημοσιεύματα σε όλη την Ευρώπη, έτσι, γιατί είναι ένα από τα ρεκόρ, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να χτυπηθούν 34 πέναλτι. Θα έβαλε ο Άγιαξ, πέρασε και τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να χτίσει πάνω στην εικόνα που είχε στο μεγαλύτερο διάστημα αυτών των δύο παιχνιδιών, για να μπορέσει να εξελιχθεί, να γίνει ακόμα καλύτερο στη συνέχεια και φυσικά να παίρνει και τα αποτελέσματα τα οποία του αξίζουν. Κοίταξε Νικόλα, υπάρχει ένα καλό και ένα κακό από το φεσινό μάτς. Το καλό είναι ότι γέμισε ο Παναθηναϊκός αυτοπεποίθηση με την εικόνα αυτή. Έτσι. Οπότε αυτό προφανώς και του δίνει κουράγιο να χτίσει πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο ετοιμάζει ο Ντιέγκο Αλόνσο. Παίρνει δύναμη από αυτό που χτίζεται ο Παναθηναϊκός. Το κακό είναι ότι άφησε ψυχή εχθές. Και έχει τώρα την Κυριακή Αστέρα και την Πέμπτη ταξίδι στη Γαλλία. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά οι μεγάλες ομάδες και οι καλοί προπονητές είναι εκείνοι που σε αυτές τις στιγμές που αδειάζεις ψυχολογικά, γιατί αν δει κάποιος το βίντεο του Ντιέγκο Αλόνσο που πηγαίνει μετά στην κερκίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού, βλέπει έναν άνθρωπο που είναι ποδοσφαιρικά συντετριμμένος, δηλαδή είναι έτοιμος να βουρκώσει. Γιατί και αυτόν του χρωστάει πολλά το ποδόσφαιρο, γιατί είναι και κάποιος που τους τράβωσαν τα πράγματα στη Σεβίλη, εντάξει, και έχουν γίνει μυθικά πράγματα, βλέπει και αυτόν τον αποκλεισμό. Ξέρεις, το είπε και ο συνέντευξη τύπου ότι το ποδόσφαιρο μας έχει αδικήσει, αλλά εδώ και η δουλειά του προπονητή και των παικτών είναι. Γυρίζουν το απόγευμα της Παρασκευής σήμερα στην Αθήνα, διαγράφουν ό,τι κακό συνέστημα μπορεί να δημιουργεί ο τρόπος που ήταν ο χθεσινός αποκλεισμός, γιατί όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, την Κυριακή υπάρχει η εκκίνηση πρεμιέρα του πρωταθλήματος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στο Άγιο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα πρέπει να ξαναμπεί στο αεροπλάνο και να πάει στη Γαλλία να παίξει ένα πιο δύσκολο ζευγάρι. Και υψηλού ρυθμού, γιατί αν υπάρχει ένα πρόβλημα με τις γαλλικές ομάδες. Είναι ότι αθλητικά είναι σε κορυφαίο επίπεδο, σε αθλητικό κομμάτι, στο αθλητικό κομμάτι. Είναι ομάδες που τρέχουν πολύ, που έχουν πολύ δυνατά κορμιά, που παίζουν γρήγορο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ακόμα και αν ποιοτικά, ας πούμε, δεν έχουν την αξία ομάδων από την Ισπανία ή την Αγγλία, σε επίπεδο ταχυδυναμικό, σε επίπεδο δυνάμεων, οι Γάλλοι είναι ίσως και στο κορυφαίο επίπεδο, έτσι. Σωστά, σωστά. Συμφωνώ. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να γυρίσει σελίδα, έτσι, αυτό που λέμε, και να κρατήσει μόνο τα καλά αυτού του ζευγαριού. Αν όμως το μυαλό του μείνει εδώ πέρα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί προφανώς δημιούργησε προσδοκίες με την εικόνα του στα παιχνίδια με τον Άγιαξ, αλλά κόντρα στη Λανς, που προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι το outsider, πηγαίνει για να παίξει το ευρωπαϊκό του μέλλον. Πηγαίνει για να παίξει την συνέχεια ή όχι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βέβαια, από την άλλη, για να είμαι δίκαιος, έτσι, και θα το πω από τώρα, δεν ξέρω τι θα συμβεί στα παιχνιά με τη Λανς, το Παναθηναϊκός να περάσει, μπορεί και να αποκλειστεί. Όμως, όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία δημιουργείται αυτό το καλοκαίρι και τη σκάφονται αυτές οι δύο πάρα πολύ δύσκολες κληρώσεις, και με τον Άγιαξ και με τη Λανς, αν αποκλειστεί, έτσι, πάντα παίζει ρόλο και το πώς έρχεται αυτό. Δεν θα έχει αποκλειστεί ούτε, για παράδειγμα, από μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Αρμενία, ούτε, για παράδειγμα, ξέρω, από τη Μάλμε. Έχει μπροστά του τον Άγιαξ και τη Λανς. Το θέμα είναι να είναι απόλυτα ανταγωνιστικός κόντρα στους Γάλλους, να έχει την ίδια εικόνα όπως την είχε με τον Άγιαξ. Και το ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές μπορεί να φαίνεται άδικα ή να φαίνεται έτσι ότι συμπεριφέρεται άδικα, αλλά όταν είσαι καλός, όταν έχεις καλή ομάδα... Κάποια στιγμή θα γυρίζει αυτά. Μπράβο, κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο στο τέλος της ημέρας είναι δίκαιο και θα επιστρέψει. Εγώ νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει να έχει αυτή την εικόνα, αν ο Παναθηναϊκός ενισχυθεί και λίγο ακόμα, έτσι, που το περιμένουμε αυτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, να πάρει τουλάχιστον ακόμα έναν εξτρέμ από το πάνω ράφι. Νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, αν συνεχίσει να δουλεύει καλά, να βγάζει στον αγωνιστικό χώρο αυτή την εικόνα, το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τον δικαιώσει. Τώρα ετοιμάζεται για rotation, πλήρες rotation στο παιχνίδι με τον Αστεράκτορ την Κυριακή. Μπορούμε να πούμε πάνω κάτω ποιοι είναι αυτοί που θα μπουν. Σίγουρα Max, έτσι, ας πούμε. Κοιτάξτε, Άνης, θα κάνουμε μόνο εικασίες, το καταλαβαίνουμε. Ναι, βέβαια, εικασίες θα κάνουμε. Ναι, αλλά είναι προφανές ότι θα κάνει ρωτήσεων, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για 120 λεπτά, μιλάμε για μεγάλο ταξίδι πήγαινε και έλα και μιλάμε και για μια επιστροφή σήμερα το απόγευμα. Οπότε δεν γίνεται να παίξουμε τους ίδιους. Δεν ξέρω αν θα με βάλει το Max. Γιατί, όχι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι πιθανό, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος στη θέση του αριστερού μπακ, αλλά από την άλλη ο Max δεν έχει παίξει, ξέρεις, ούτε σε φιλικό με τον Παναθηναϊκό, ούτε έχει πάρει χρόνο συμμετοχής.
Μπορεί, κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτός να παίξει. Δεν υπάρχει όμως ιδανική συνθήκη. Μπορεί όντως να το βάλει. Εγώ το είπα, το είπα στην πιο λογική. Το είπα ότι ο Μλαντένοβιτς έχει κάνει πολλά μεροκάματα. Δηλαδή το καλοκαίρι τα έχει βγάλει. Ισχύει. Εκτός και αν έβαζε για παράδειγμα αριστερά τον Κότσιρα και δεξιά τον Βαγιανίδη που θα μπορούσε να γίνει κι αυτό. Okay. Αλλά δεν το αποκλείω. Τώρα σίγουρα θεωρώ δεδομένες αλλαγές στη μεσαία γραμμή. Mm-hmm. Έτσι, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ο Μαξίμοβιτς. Ίσως να ξεκινήσει και ο Ζέκα. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι και από τους δύο. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Και ο Σέρβος ήταν σούπερ. Και ο Ζέκα θύμισε τον εαυτό του πριν από 10 χρόνια. Έχει κάνει ένα διπλό τάκλιν. Εκεί αριστερά στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μπράβο. Που είναι τρομερό, ναι. Τρομερό, πραγματικά. Πιστεύω εντάξει, προφανώς θα ξεκινήσει ο Τετέ. Mm-hmm. Παρασικός. Οπότε πρέπει να 1-2-3 αλλαγές. Και... επειδή ο Μαντσίνη χάνει το μάτσο όμως με τη Λαντς, μήπως παίξει ο Αργεντίνος και κρατηθεί πάλι ο Τετέ στον πάγκο. Έπαιξε πάρα πολύ χρόνο χτες. Δηλαδή ίσως και αυτός να θέλει ανάσεις, γιατί έχει τραβήξει μεγάλο κουπί σε όλα τα προκριματικά και νομίζω ότι κάποια στιγμή και είναι και λογικό έτσι να δούμε βασικό τον Τετέ σε συνεχόμενα παιχνίδια. Okay. Οπότε νομίζω πιο πιθανό να ξεκινήσει τον Τετέ και μετά να δούμε αν θα κάνει κάποια αλλαγή στο κέντρο της άμυνας. Που εκεί δεν έχει και πολλές επιλογές έτσι, γιατί ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν και ο Μάγκο Τσόν εκτός, οπότε το πιο πιθανό και το πιο λογικό είναι να βάλει το Σέγκεφελτ. Ναι, ναι. Να κουράσει είτε τον Γετβάη είτε τον Ίγκασον. Γενικά ο Παναθηναϊκός εντάξει. Τον Ίγκασον, όχι... γιατί και οι δύο παίζουν δεξιά, και ο Ίγκασον και ο Σέγκεφελτ. Αριστερά δεν παίζει κανένας. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει βάθος στο ρόστερ του, έχει επιλογές να υποστηρίξει αυτό το Πέμπτη Κυριακή και θα έχει ακόμα περισσότερες επιλογές και στο. Και στο τέλος του καλοκαιριού έχοντας βάλει τουλάχιστον ακόμα ένα ποδοσφαιριστή στη μηχανή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι της Κυριακής, έτσι. Πάρα πολύ βέβαια, δύσκολο. Βέβαια. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, έτσι, δεν μιλάμε για ρομπότ, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ότι σε αυτές τις καταστάσεις φαίνονται οι μεγάλες ομάδες και οι καλοί προπονητές. Το πόσο γρήγορα θα αφήσουν πίσω τους αυτό που έγινε χθες για να πάμε στο επόμενο. Ναι, και τουλάχιστον έχει ποδοσφαιριστές με παραστάσεις ανάλογες ο Παναθηναϊκός πλέον. Έτσι, στο ρόστερ του. Σίγουρα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον νομίζω ότι μπορεί να γίνει σχετική διαχείριση. Ωραία. Mm-hmm. Τώρα, Νικόλα, δεν σε ρωτάω τίποτα για μεταγραφικά, γιατί καταλαβαίνω ότι όλη η ομάδα ασχολείται με αυτό που συνέβη χθες και την προετοιμασία των αγώνων που είναι μπροστά. Οπότε λοιπόν, ελάτε με το καλό και πιάνουμε κουβέντα τότε για τις μεταγραφές. Εντάξει. Απλά εγώ να πω κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει και κάτι. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο όνομα στα εξτρέμ ή κάποιο που είναι κοντά στον Παναθηναϊκό και μπορεί να πει ότι mm-hmm. κάτι θα γίνει σήμερα αύριο. Εγώ νομίζω θα. Το βλέπω να ψηλοτραβάει λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή να πάμε από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Okay. Πάντως αυτό που γράφεται για το Σακίρι, γιατί γράφτηκε χθες ένα κομμάτι ότι έρχεται το Σακίρι στην Ελλάδα, δεν νομίζω να έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτογραφεί το όνομα του Σακίρι, όταν ήμασταν στην Αυστρία πριν από ενάμιση μήνα. Αυτό το οποίο είχε προκύψει από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Και γιατί δεν τον είχε απασχολήσει? Γιατί τα τελευταία δύο χρόνια ο Σακίρι στο MLS έχει γίνει δεκάρι. Mm-hmm. Έχει περάσει τα χρόνια, έχει χάσει την έκρηξη και την ταχύτητα που τον διέκριναν ως εξτρέμ. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν έψαχνε δεκάρι εκείνη την εποχή. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν μέσα στους παίκτες που είχε ξεχωρίσει για τα εξτρέμ. Και όπως είδαμε τελικά πήρε τον ΔΤ. Με βάση αυτό το δεδομένο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για τον Παναθηναϊκό και τον. Mm-hmm. Το Σακίρι. Ωραία. Νίκολα, καλή επιστροφή. Πάμε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.